Στο Συνδικάτο Οικοδόμων και Εργαζομένων στις Κατασκευές, από τα βασικά ζητήματα που ανοίγουν στους χώρους εργασίας είναι τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Λογικό, εφόσον είμαστε από τους πρώτους στα εργατικά ατυχήματα, ειδικά αυτά με σοβαρούς τραυματισμούς και πολλές φορές και θανάτους. Να πούμε εδώ ότι από το 1η-1η του 2023 έχουμε 22 νεκρούς στον κλάδο των κατασκευών. Μόλις την εβδομάδα που μας πέρασε, θρυνήσαμε νεκρό συνάδελφο στο δαμακινί της Αχαΐας, που καταπαλακώθηκε από χώμα σε εργασία εξκαφής, όπου δεν υπήρχαν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, όπως καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας. Αντίστοιχα, πριν ένα μήνα είχαμε νεκρό οικοδόμο στο Κιλκής και αντίστοιχα πολλούς άλλους συναδέλφους ανά την Ελλάδα. Δεν είναι και λίγα όμως τα περιστατικά πιο μικρών τραυματισμών που περνάνε συχνά όλοι οι συνάδελφοι και σε καμία περίπτωση δεν χωρέει υποτίμηση σε επαγγελματικές ασθένειες που έχουν να κάνουν με διαλυμένα γόνατα, μέση, μετενοτήτηδες, θλάσεις και πολλά άλλα. Όλα αυτά στον κλάδο που σπάει καθημερινά ρεκόρ ανάπτυξης, όπως λένε, που για εμάς σημαίνει όμως αντιτικοποίηση της εργασίας και όλα αυτά που προαναφέραμε. Άλλωστε, το κέρδος για τους μεγάλους εργολάβους πάει χέρι-χέρι με το ξεζούμισμα του εργάτη σε όλους τους κλάδους. Πάει χέρι-χέρι με ωράρια λάστιχο, με εργασία υπό όλες τις συνθήκες, σε παγετό και καύσωνα, και φυσικά όταν τα μέτρα προστασίας μπαίνουν στο ζύγι κόστος ωφέλους για την εργοδοσία, κόβονται κατά το δοκούν και καταλήγουμε να θρυνούμε νεκρούς συναδέλφους. Ταυτόχρονα, βέβαια, και όλα τα εργατικά νομοσχέδια που έχουν περάσει τελευταίες κυβερνήσεις είναι υπέτεια για τη σημερινή κατάσταση. Με το τελευταίο εργατικό έκτρωμα, για παράδειγμα, ας φανταστούμε έναν οικοδόμο λίγο πριν τη σύνταξη, στα 60 και βάλε του χρόνια δηλαδή, να δουλεύει ως και 13 ώρες στη σκαλοσιά κατά μισή του καλοκαιριού με 35 και βάλε βαθμούς. Για όλα αυτά, το Συνδικάτο έχει πάρει πληθώρα πρωτοβουλειών και παρεμβάσει στους χώρους εργασίας. Μόνο για το τελευταίο διάστημα. Το μήνα Σεπτέμβριο οργανώσαμε μαζί με άλλα εργατικά σωματεία εκδήλωση με θέματα εργατικά ατυχήματα, όπου πήραμε αποφάσεις για πρωτοβουλίες αναχώρους δουλειάς και κλάδους για να αντέξουμε αυτά τα ζητήματα. Πρωτήτερα, το καλοκαίρι, το Συνδικάτο έχει προστατήσει στο να μην δουλέψει κανένα συνάδελφος σε συνθήκες καύσωνα σε κανένα εργοτάξιο της πόλης. Όπου έφτασαν οι δυνάμεις μας, όντως τα εργοτάξια κλείσανε τις εκκλήμακες ώρες. Παίρνοντας θάρρος και συνάδελφοι από άλλα εργοτάξια, σηκώσανε μπαεράκι στην εργοδοσία και σταματούσαν τις εργασίες τις μεσημεριανές ώρες, που ο καύσωνας ήταν αφόρτος και η εργασία εξαιρετικά επικίνδυνη. Είναι χρήσιμη πείρα που μπορούμε να γενικεύσουμε, ειδικά τώρα που ο χειμώνας δεν φαίνεται να είναι πιο φιλικός και οι συνάδελφοι θα δουλεύουν με απροστάτευση στο παγετό. Είχαμε δεκάδες παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας που έχουν γίνει καταγγελίες από συναδέλφους για παραβιάσεις στα μέτρα ασφάλειας, όπου σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε κερδίσει να πάρθουν μέτρα και να μπει σε απόλυτη προτεραιότητα η ασφαλή εργασία των συναδέλφων. Είχαμε παρεμβάσει σε χώρους εργασίας που έχουμε πραγματοποιήσει μαζί με την επιθεώρηση εργασίας και με τις αντίστοιχες παρατηρήσεις όπου έχουν βρεθεί παραπτώματα. Το πιο βασικό όμως που έχουμε κερδίσει είναι ότι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι εργαζόμενοι δεν υποτιμάνε αυτά τα ζητήματα και τα συζητάνε. Προβληματίζονται και σε έναν βαθμό, είναι σε παρήγηση για να παρέμβει το Συνδικάτο όπου χρειάζεται και να πετύσουμε όλοι μαζί να πάρθουν μέτρα προστασίας. Για το επόμενο διάστημα, ο πλούσιος σχεδιασμός του Συνδικάτου έχει πολλές πρωτοβουλίες που εξειδικεύονται στα ζητήματα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Άμεσα σχεδιάζουμε να οργανώσουμε μεικτές επιτροπές ελέγχου των συνδικών εργασίας που θα απαρτίζονται από το Συνδικάτο και την επιθεώρηση εργασίας. Βέβαια, όπως είπαμε, το ζήτημα αυτό δεν είναι κάτι ξέχωρο από τα υπόλοιπα ζητήματα που μας απασχολούν και παλεύει το Συνδικάτο μας. Οπότε, με αυτή την έννοια, το Συνδικάτο Οικοδόμων συνολικά αγωνίζεται για τις ζωές μας. Πολλές φορές με αυτό το σύνθημα να γίνεται κυριολεκτικό. Το ζήτημα του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότηση, για παράδειγμα, φυσικά και είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, αφού ο οικοδόμος μετά από πολλά χρόνια στο αγιαπή δεν μπορεί να εργαστεί υπό τις πολύ επικίνδυνες συνθήκες που εργαζόμαστε καθημερινά, για παράδειγμα εργασία σε μεγάλο ύψος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο θάνατος του 67χρονου συναδέλφου μας πέρσι το καλοκαίρι στην οδό Μαρτίου σε ένα αγιαπή που ζαλίστηκε από τη ζέστη και έπεσε από τη σκαλοσιά από μεγάλο ύψος. Όπως ταυτόχρονα και το ύψος της σύνταξης είναι ζήτημα προστασίας της ζωής του εργαζομένου, γιατί διεκδικούμε σύνταξη με την οποία να μπορεί να ζήσει ο συνάδελφος και όχι να αναγκάζεται να εργάζεται μαύρα και μετά τη συνταξιοδότηση. Δηλαδή, όσο αντέχουν τα πόδια του, ή για να το θέσουμε καλύτερα και πιο σωστά, μέχρι να καταρρεύσουν αυτά. Έτσι λοιπόν και το ζήτημα του ωραρίου και της ακρίβειας γίνονται ζητήματα που αφορούν την ίδια μας τη ζωή, την προστασία της στο σήμερα και όχι μόνο την βελτίωσή της. Το Συνδικάτο παλεύει καθημερινά για την βελτίωση της ζωής του οικοδόμου σε όλα τα ζητήματα. Με παρεμβάσει μέσα σε χώρους εργασίας, μέσα στα μεγάλα εργοτάξια, στα αγιαπιά και όπου αλλού φτάνει. Διεκδικεί πρώτα και κύρια το αυτονόητο.
ο εργαζόμενος να γυρίζει μετά τη δουλειά ασφαλής στην οικογένειά του με μεροκάματο υψηλό για να μπορέσει να της προσφέρει τα απαραίτητα. Τέλος, να καλέσουμε και εμείς σας ειδικά των οικοδόμων στο συλλαλητήριο για σύγχρονη δημόσια δωρεάν υγεία που διοργανώνει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης μαζί με άλλα εργατικά σωματεία την Τετάρτη στις 29 Δεκάτου στις 18:30 ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.